Στο μεταξύ, στην πολιτική διάσταση του πράγματος, κυρίες και κύριοι, εντείνονται οι πιέσεις στην Εύα Καϊλή και από την Αθήνα, Δέσποινα Βλεπάκη, αλλά και από το Στρασβούργο, τις Βρυξέλλες, να αφήσει την έδρα της. Είναι διατεθειμένη να κάνει κάτι τέτοιο? Έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση για το τι θα γίνει με την έδρα της Εύας Καϊλή. Δεν έχουμε εικόνα μέχρι στιγμής ότι διαπροτίθεται να την παραδώσει. Αυτό είναι που έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και την άποψη αυτή ενστερνίζονται και οι ευρωσοσιαλιστές. Όμως τι ισχύει σε αυτές τις... Γιατί θεωρούν ότι πλήττει την εικόνα τους και το πολιτικό τους μήνυμα το να την διατηρεί την έδρα. Τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις? Εάν ένας ευρωβουλευτής δεν καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό, τότε το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να του πάρει την έδρα. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ευρωβουλευτή Λαγού, ο οποίος παρά το γεγονός ότι έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, συνεχίζει να λαμβάνει την αποζημίωσή του. Τώρα, όσον αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, φαίνεται και λέγεται ότι θα παραμείνει στην Ευρωβουλή ακριβώς και για να εκπροσωπεί το κόμμα του και είναι πιθανό να παραμείνει μέχρι και την προκήρυξη των εθνικών εκλογών. Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα.